Σε αναμονή εκατομμύρια πολίτες για τις ρυθμίσεις των κόκκινων δανείων στις οποίες θα προχωρήσει η κυβέρνηση. Όπως τονίζουν, είναι επιτακτική η ανάγκη να γίνουν οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις έτσι ώστε οι πολίτες να μπορέσουν επιτέλους να ανακουφιστούν. Ας περιμένουμε λίγο, αρχή είναι. Πιστεύω ότι κάτι θα γίνει. Πρέπει, λέτε όμως, είναι επιτακτικό αυτή τη στιγμή, επιτακτική ανάγκη να γίνουν οι ρυθμίσεις. Και δεν πρέπει να γίνουν, για να μπορέσει ο κόσμος να τα απεξέλθει. Οι πολίτες θεωρούν πως οι ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια πρέπει να γίνουν. Η κυβέρνηση, όπως τονίζουν, δεν πρέπει να κάνει βήμα πίσω από τα όσα υποσχέθηκε προεκλογικά. Να την εφαρμόσουμε. Πολλά ακούγονται. Δεν ξέρω πόσα είναι σωστά αυτά που ακούγονται. Από αυτά που ακούγονται. Πρέπει να γίνουν οι ρυθμίσεις. Κάπου να βοηθηθεί ο κόσμος. Γιατί χρήματα δεν υπάρχουν. Οι πολίτες ζητούν από την κυβέρνηση να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της και τα όσα υποσχέθηκε προεκλογικά, έτσι ώστε να μπορέσουν και οι πολίτες να ρυθμίσουν τα δάνειά τους και να ζήσουν κάτω από καλύτερες συνθήκες, αφού σήμερα είναι σχεδόν αδύνατον να πληρώσουν τα δάνειά τους. Μισθοί και συντάξεις έχουν πέσει, στον ιδιωτικό τομέα η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο και έτσι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Περιμένετε να τηρηθούν οι υποσχέσεις. Ή να μην έταζε τόσα πολλά πριν προγραμματίσει, να μην έταζε, γιατί έταξε πολλά τα οποία δεν μπορεί να τα κάνει. Φοβάστε ότι δεν θα γίνουν έτσι υποσχέσεις πράξη. Όλα όχι, αλλά θα είμαι ευχαριστημένη και το ίμιση να γίνει και το τρίτο να γίνει, εγώ θα είμαι ευχαριστημένη. Αν θέλουμε ο κόσμος να ζήσει, τα δάνεια πρέπει να διαγραφούν.